Θα σας δείξω μια κατασκευή μου, τον έλεγχο θερμοκρασίας κάποιου συστήματος. Λοιπόν, εδώ είναι ο έλεγχος, αυτή η πλακέτα, πανεύκολη στην κατασκευή της. Ο έλεγχος εντολών, 8 εντολών από την παράλληλη πόρτα. Εδώ βλέπουμε σε αυτήν εδώ τη δεύτερη την πλακέτα είναι ο αισθητήρας, ο DCTS μάλλον 1621, με τον δεύτερο αισθητήρα του, ο οποίος συνδέεται με αυτή την πλακέτα, είναι αυτός εδώ, τον οποίο μπορούμε να τον τοποθετήσουμε απάνω στη συσκευή που θέλουμε να ελέγξουμε και να τη θερμοκρασία του. Εδώ είναι μία άλλη πλακέτα η οποία, επειδή χρησιμοποιεί ένα τροφοδοτικό μεγαλύτερη τάση στο 12 βολτ, αυτή είναι μια πλακέτα σταθεροποίησης, έχω κατεβάσει στα 12 βολτ ώστε να βάλω μπρος αυτόν εδώ τον ανεμιστήρα. Λοιπόν, τώρα ανοίγω εδώ το πρόγραμμα, γιατί όλος ο έλεγχος, είπαμε, θα γίνει μέσα από τον υπολογιστή. Φορτώνει η εφαρμογή. Κάνουμε κλικ εδώ στο Max, στο κουμπί Max, μεγαλώνει το παράθυρο και μας εμφανίζεται όλος εδώ ο έλεγχος. Εδώ τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε τη θερμοκρασία από τον πρώτο σένσορα, δηλαδή αυτόν εδώ πέρα, ο οποίος δίνει στην ARES 232, βλέπετε ότι είναι συνδεμένο με την ARES 232, και εδώ είναι της παράλληλης πόρτας, αυτή η δεύτερη πλακέτα. Λοιπόν, κάνουμε κλικ επάνω στην εφαρμογή ώστε να πάρουμε και τη θερμοκρασία από το δεύτερο αισθητήρα. Αυτή που βλέπουμε εδώ, τους 23 βαθμούς, μας την δίνει αυτός εδώ πέρα ο αισθητήρας. Η διαφορά που υπάρχει είναι από εδώ, από το φωτισμό. Λοιπόν, τώρα, εδώ βλέπουμε κάποια checkbox. Θα ρυθμίσουμε τώρα για τον sensor 2 το relay 1, το οποίο, αυτό είναι το relay 1, το οποίο το έχουμε συνδεδεμένο με το θετικό του ανεμιστήρα, δηλαδή το πλήν του ανεμιστήρα πάει κατευθείαν στην πλακέτα σταθεροποίησης, δηλαδή στο τροφοδοτικό. Το δε συν, το κόκκινο καλώδιο δηλαδή, έρχεται στο ρελέ. Και από εδώ μετά φεύγει από το ρελέ και πάει στο συν της, πλακέτας σταθεροποίησης. Λοιπόν, έχουμε ορίσει δηλαδή εδώ στην εφαρμογή το ρελέ 1 για τον δεύτερο αισθητήρα και έχουμε επιλέξει τη θερμοκρασία 24 εδώ πέρα. 24. Δηλαδή όταν η θερμοκρασία εδώ που έχουμε τους 23, ξεπεράσει τους 24 βαθμούς, κανονικά πρέπει να δώσει εντολή και να ανοίξει ο ρελές τον ανεμιστήρα. Λοιπόν, βάζουμε, ας πιάσω λίγο εδώ με το δάχτυλο να το ζεστάνω για να δούμε. Ανεβαίνει. Έφτασαμε 24. Ωραία, τώρα θα όπλησει. Ωραία. Όπλησε. Πήρε μπρος ο κινητήρας, το ανεμιστήρας. Βάζουμε τώρα μέχρι να κατέβει η θερμοκρασία. Ήδη έχει φτάσει στους 24, οπ, έκλεισε αυτόματα. Αυτή είναι μια επίδειξη της κατασκευής για τον αυτόματο έλεγχο θερμοκρασίας κάποιου συστήματος. Αυτός ο έλεγχος μπορεί να γίνεται και χωρίς την παρουσία μας, δηλαδή η εφαρμογή συγκεκριμένη φορτώνει με τα Windows, ώστε σε κάποια διακοπή του ρεύματος και κάνοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις μέσα στα BIOS των Windows, ώστε
με το που να επανέρχεται το ρεύμα των 220 βολτ να παίρνει μπρος να φορτώνει τα Windows ο υπολογιστής, θα φορτώσει και αυτή και έτσι εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία της εφαρμογής. Μπορούμε να κάνουμε άπειρες εφαρμογές ή και να αλλάξουμε και το πρόγραμμα. Με τον αυτοματισμό. Και αυτή τη στιγμή δηλαδή μπορούμε ας πούμε, να φτιάξουμε και σιγά σιγά και με άλλους αισθητήρες να φτιάξουμε ένα πραγματικά ένα ηλεκτρονικό σπίτι όπου θα ανοίγουν τα παράθυρα μέσω του υπολογιστή, θα ανάβουν τα καλοφέρ, τα πάντα. Λοιπόν, αυτά είχα να πω περί της κατασκευής εδώ του Control Temperature for Cooling System. Είναι πανεύκολο το hardware και μπορείτε να κατεβάσετε από το site την εφαρμογή ώστε να τη χρησιμοποιήσετε. Αξίζει δηλαδή να πειραματιστείτε και να ασχοληθείτε με τους αυτοματισμούς.